Αλλάζουμε κατηγορία και πάλι. Πάμε στο χώρο της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Τσιβγούλης. Είναι φυσίατρος, επιστημονικός διευθυντής του Animus, του Κέντρου Αποκατάστασης. Τώρα είναι τεράστιο, ακούστε το τώρα. Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Νοσηλείας και Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Πολύ σωστά. Καλώς ήρθατε. Καλά το είπα, έτσι. Μια δεν έκανα λάθος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση να μου δώσετε τη δυνατότητα να πω για αυτή τη καινοτομία. Θέλουμε πολύ να μάθουμε γι' αυτό. Είναι εδώ στην περιοχή μας, στο κέντρο της πόλης, στην Κύπρου, γνωστό το σημείο. Κύπρου και Σούτσου Γωνία. Και Σούτσου Γωνία. Σε λίγες μέρες ανοίγει με τη νέα του μορφή στο κοινό. Τι σημαίνει όλο αυτό που είπα τώρα? Λοιπόν, να σας το κάνω λίγο πιο απλό. Κέντρο Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας. Ξέρουμε όλοι στη Λάρισα τα κέντρα αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας, που όπως γνωρίζουμε όλοι η Λάρισα είναι και η πρωτεύουσα της αποκατάστασης στην Ελλάδα. Οπότε, και το Animus έχει ακριβώς ένα ιδιαίτερο ρόλο στη χώρα, ναι. Ως το πιο γνωστό και το καλύτερο κέντρο πανελλήνιος. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι προφανώς οι ασθενείς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της κλειστής νοσηλείας, αλλά και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν νευρολογικές, ορθοπαιδικές, ρευματολογικές παθήσεις ή είναι μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση που δεν χρειάζονται την νοσηλεία, δηλαδή να μείνουν μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, πλέον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνεδρίες αποκατάστασης σε μια συχνότητα 2-3 φορές την εβδομάδα και πιο τακτικά. Και όλα αυτά να καλύπτονται και από το ταμείο, από τον ΕΟΠΗ. Αυτές οι συνεδρίες λοιπόν θα παρέχουν εκτός από την ιατρική μέρημνα, δηλαδή τη φυσιατρική εκτίμηση και το πλάνο αποκατάστασης που θα βγάλει ο φυσίατρος για τον ασθενή, τη φυσικοθεραπεία, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη, όλα τα μηχανήματα αποκατάστασης που χρειάζονται αυτοί οι ασθενείς. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να μείνουν μέσα στο κέντρο αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας, αλλά θα μπορούν να το επισκέπτονται και μέσα σε 2-3 ώρες να κάνουν το πρόγραμμά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της δομής. Το άλλο που είναι επίσης πολύ πρωτοποριακό. Είναι και πιο εύκολο αυτό νομίζω, γιατί οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στο κέντρο αποκατάστασης Animus και αποθεραπείας, το γνωστό στην τερψιθέα της Λάρισας και έχουν βγει, φαντάζομαι ότι είναι πιο εύκολο, γιατί η νέα δομή είναι στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς. Να έρχονται εδώ, να μην χρειάζεται να πάνε εκεί και ίσως να το έχουν συνδέσει με την διανυκτέρευση εκεί, με την νοσηλεία. Ενώ εδώ είναι μεταφορά, μια επίσκεψη. Τα έξοδα μεταφορά. Ναι, είναι όλα αυτά. Η καιρή είναι δύσκολη, εννοείται, και οτιδήποτε είναι μέσα στο κέντρο της πόλης και φυσικά το προσωπικό και η ομάδα αποκατάστασης είναι το team του Animus. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό να το πούμε. Άρα η ποιότητα των θεραπευτών, των γιατρών μας είναι δεδομένη. Οπότε αυτό θα συνεχίσει και θα υπάρχει σαν δυνατότητα μέσα στην πόλη. Οι παθήσεις που μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό το κέντρο θα είναι μια ευρύτατη γκάμα ορθοπαιδικών νευρολογικών παθήσεων. Μπορούμε να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, αν θέλετε, ποιες, για να ξέρουν οι συμπολίτες μας. Ας πούμε, από ορθοπαιδικές παθήσεις είναι μετά από χειρουργικές καταστάσεις, ακόμα και κάποιο μικρό χειρουργείο σχετικά, για παράδειγμα, μια επέμβαση στο νόμο ή ένα κάταγμα στο άνω άκρο. Ή φυσικά και τα μεγαλύτερα χειρουργεία, όπως είναι οι αρθροσκοπήσεις, οι αρθροπλαστικές, δικαιούνται να κάνουν την αποκατάστασή τους και καλύπτεται ταμιακά. Είναι όλες οι ρευματολογικές παθήσεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζουν, από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και πολλές άλλες παθήσεις του ρευματολογικού φάσματος μπορούν να κάνουν αποκατάσταση ημερήσιας νοσηλείας. Είναι όλες σχεδόν οι νευρολογικές παθήσεις, από ένα εγκεφαλικό ελαφρύ ή βαρύτερο, ή νόσος Πάρκινσον, εξωπυραμιδικές συνδρομές, δυστονίες, η πολλαπλή σκλήρυνση και πολλές άλλες παθήσεις. Οπότε έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ασθενείς να προσφέρουμε ένα πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πάντα στο κόστος που πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή ουσιαστικά χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, που είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, το κόστος είναι πολλές φορές τσουχτερό, έτσι. Και στη σημερινή εποχή που είναι τσουχτερά όλα όσα, είναι πολύ μεγάλη ευκολία αυτή και διευκόλυνση για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, το άλλο κομμάτι είναι κομμάτι. Το κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Για να το κάνουμε ή αλλιώς να το πούμε ΚΔΙΦ, έτσι, με τα αρχικά. Αυτό λοιπόν απευθύνεται σε συμπολίτες μας άνω
από 5-6 ετών και άνω, μέχρι 60 ετών σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι οποίοι έχουν μια πιστοποιημένη αναπηρία. Τι αναπηρία είναι αυτή? Θα μπορούσε να είναι μια κινητική αναπηρία. Παραδείγματος χάρη, ένα νεαρό άτομο με κεφαλική παράλυση. Θα μπορούσε να είναι μια αναπηρία από, από το φάσμα του αυτισμού, για παράδειγμα. Ή κάποια νοητική υστέρηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Οι άνθρωποι αυτοί, οι συμπολίτες μας που έχουν μια τέτοια πιστοποιημένη αναπηρία, μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό το χώρο, να απασχοληθούν δημιουργικά, και θα αναλύσω στη συνέχεια τι εννοώ με την δημιουργική απασχόληση, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πολύ υψηλού επίπεδου, δηλαδή όχι μόνο στην απασχόληση, αλλά και σε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, που είναι υπηρεσίες πολύ σημαντικές για αυτά τα άτομα. Και να έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως εργαστήρια δημιουργικά, θεατρικό παιχνίδι. Βεβαίως, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ακόμα και σε ημερήσιες εκδρομές. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλεψη για αυτές τις δομές. Εκεί λοιπόν μπορεί το άτομο να απασχοληθεί κάποιες ώρες ημερησίως, μέχρι και 8 ώρες ημερησίως, έτσι. Και το πολύ σημαντικό είναι, που θέλω να τονίσω, ότι υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης από το πρωί, από τις 8 το πρωί που θα λειτουργεί το κέντρο, μέχρι σχεδόν το βράδυ, δηλαδή 8-9 το βράδυ. Είναι μεγάλη διαφορά για πολλές οικογένειες. Ακριβώς. Είτε λοιπόν πρόκειται για ανήλικα άτομα, για παιδιά, που θα πάνε στο σχολείο τους, ενδεχομένως στο ειδικό σχολείο, και στη συνέχεια θα συνεχίσουν να έρθουν στη δομή μας, αλλά και να τους προσφέρουμε και κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, όπως είπαμε προηγουμένως, οι θεραπείες. Γιατί θα συνδυάσει, εκτός από τη δημιουργική απασχόληση, και το κομμάτι της θεραπείας, είτε πρόκειται για ενήλικες οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, όμως οι φροντίζοντές τους θα ήθελαν κάπου να απασχοληθούν σε καθημερινή βάση. Και πλέον να πούμε ότι θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς αυτών των ατόμων. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Δεν το συζητώ. Μία δομή λοιπόν καινούρια στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, ανεξάρτητη από το κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, και δεν σημαίνει, όπως μας τα περιγράψετε τώρα, να τα κάνετε πολύ λανιά και όμορφα, γιατί εγώ σκέφτηκα αρχικά, και ίσως αυτό σκέφτηκα και ο κόσμος να προκολουθεί, ότι οι άνθρωποι που τελειώνουν, να το πω έτσι, από το ΚΑ άνιμο στην Τερψηφία και χρειάζονται κάποια παρακολούθηση, μπορούν να έχουν, και δεν είναι μόνο για αυτούς λοιπόν, απευθύνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και είναι πολλές οι δυνατότητες που υπάρχουν εκεί και οι υπηρεσίες που παρέχονται. Και ιδιαίτερα για το ΚΔΙΦ, να πούμε ότι είναι κάτι πρωτοποριακό, γιατί ΚΔΙΦ στον ελληνικό, στον ελλαδικό χώρο, που να παρέχει όλες αυτές τις θεραπευτικές δυνατότητες, εκτός από την ποιοτική απασχόληση που είπαμε προηγουμένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοινοποιήσουμε, γιατί ως γνωστόν οι αναπηρίες πολλές φορές είναι μεικτές. Ένα άτομο που έχει μια νοητική υστέρηση ενδεχομένως υστερεί και κάπου κινητικά και χρειάζεται βοήθεια και σε αυτό το θέμα. Και όλοι γνωρίζουμε, ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να χρειαστεί πολλές υπηρεσίες. Και φυσικά όλα αυτά παρέχονται με την φροντίδα ειδικών, έτσι. Στην ομάδα θα είναι, εκτός από φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, νευροψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, γιατροί. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η μέρημνα που χρειάζεται το άτομο. Ομάδα όλων των ειδικοτήτων. Με τις ειδικές ικανότητες, να πω εγώ. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Που θα φροντίζει για να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κλαί και όλα αυτά μέσα σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα. Και στο κέντρο της πόλης. Και στο κέντρο της πόλης, που είναι και το πιο σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγες μέρες λοιπόν, από τη νέα χρονιά, θα ξεκινήσει, θα σας ενημερώσουμε εμείς για την έναρξη της λειτουργίας. Ο κύριος Τσιβγούλης λοιπόν βρίσκεται εκεί μαζί με όλη την ομάδα του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού που χρειάζεται, όλων αυτών των ειδικοτήτων που προανέφερε, για να μπορέσουν να προσφέρουν το καλύτερο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε σήμερα εδώ. Μας δώσατε καλά, έτσι, μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Με μεγάλη μου χαρά, και περιμένουμε όλους τους συμπολίτες μας να γνωρίσουν τα νέα μας κέντρα και να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Χάρηκα κι εγώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημισούλες εμείς. Πάμε σε διαφημισούλες, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.